Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας. Παιδιά, σωστό φωτισμό, ήχο, έτσι μπράβο, διότι θα προβώ σε σημαντικές αποκαλύψεις. Πού να πάω, στο αυτοκίνητο? Νέο Seat Ibiza FR. Η Seat ως γνωστόν είχε πάντα σπορ εκδόσεις στην γκάμα της. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το νεανικό Ibiza να μην έχει μια τέτοια έκδοση, έτσι πιο σβέλτη. Νέο Seat Ibiza FR. Το αυτοκίνητο. Μαμά μου, αυτά έλεγα τώρα. Τα έχω πει αυτά. Όχι πάλι τα ίδια. So, εγώ θα το περάνω την παρουσίαση. Εσύ θα πας μέσα. Έχουμε στήσει ήχο, κάμερες, όλα εκεί. Ah. Μέσα στο αυτοκίνητο. Πάμε. Το νέο Ibiza FR, άρτια φυθέν στη χώρα μας, αποτελεί προς το παρόν τη δυνατότερη έκδοση του δημοφιλούς μοντέλου. Και λέω προς το παρόν, γιατί στο εγγύς μέλλον αναμένεται το Cupra, που είναι, όπως πάντα, το δυνατότερο όλων. Βρε μάνο μου, τα λες λίγο ξύλινα. Άρτια φυχθέν, δημοφιλούς μοντέλο. Πες εκεί πέρα ότι γουστάρουμε να μπούμε μέσα για την καβάντα, να καρφώσουμε μια τρίτη, να στρίψουμε. Πού πας, μια χαρά τα λέω. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι να στρίψεις, να το ευχαριστηθείς. Μπαμ, 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 αυτό. Λοιπόν, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το FR και του δίνει την αίσθηση. Είναι απλά τα πράγματα. Πώς ξεχωρίζει το FR, πάμε να δούμε. Εδώ. Διπλή απόλυξη για τις εξατμίσεις και αεροδυναμικός διαχύτης. Πάμε στο πλάι. Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ειδικά σχεδιασμένες για το FR. Πάμε και στη μάσκα. Εδώ, μπροστά στη μάσκα, το χαρακτηριστικό FR. Ξεχωρίζει με όλο αυτό. Μια ιστορία θα σας πω. Μα δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στο 2008-2010 μπήκε στη ζωή μας η κρίση. Αυτή η εποχή λοιπόν της κρίσης γέννησε, άνδρωσε θα έλεγα, την κατηγορία Β, που εμείς αρεσκόμεθα να ονομάζουμε ως Super Mini. Λίγο πιο κάτω από την μικρομεσαία κατηγορία και πιο πάνω τα αυτοκίνητα πόλης. Οι εταιρείες σταδιακά άρχισαν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή για να καλύπτουν όσο γίνεται πιο ευρύ φάσμα κοινού. Έλειπαν οι sportive εκδόσεις. Αυτό ήταν που ανείχνευσαν οι εταιρείες. Να κάνουν προσιτά αυτοκίνητα τα οποία να έχουν τεχνολογία, γκάζια, αυτό που λέμε την παραπάνω υποδύναμη, και κρατήματα. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τα sportive αυτοκίνητα στην κατηγορία των Super Mini. Περίεργο λόγος, Seat Ibiza FR. FR είναι η πιο sportive έκδοση. Μου δίνει ό,τι ένα απλό Ibiza, αλλά την ίδια στιγμή γαργαλάει λίγο το υποσυνείδητο του γκαζιού, το οποίο χτίστηκε στην πιο νέα πλατφόρμα του ομίλου Volkswagen, την MQB α0, έγινε ακόμα καλύτερη χάρη στο νέο setup αναρτήσεων. Έχουμε και δύο κινητήρες, έναν τρικύλινδρο χιλιάρι που αποδίδει 115 ύπους και έναν τετρακύλινδρο, ο οποίος είναι ο 1,5 TSI με 150 ύπους. Καλή ώρα. Και οι δύο με σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων. Συνδυάζονται είτε με χειροκίνητο εξάρι κυβότιο, είτε με αυτόματο DSG 7 σχέσεων. Έχει επιλογή setup, 4 διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης, κάτι που επεμβαίνει τόσο στον κινητήρα όσο και στο setup των αναρτήσεων. Συνεπικουρουμένων και των συστημάτων ασφαλείας που πια βρίθουν, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ένα ασφαλές, γρήγορο και οικονομικό πακέτο. Το νέο Ibiza διαθέτει συστήματα και τεχνολογίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μεγαλύτερα μοντέλα. Γενικά είμαστε τίγκα στα συστήματα. Front Assist, Adaptive Cruise Control, Keyless Entry System, Multi-Collision Brake και ένα σωρό άλλα. Αισθητήρες στάθμευσης και εμπρός και πίσω. Πες ρε μάνα, πες γιατί έχω νιστάξει. Κάνεις ταξίδι, κάποια στιγμή νιστάζεις βρε αδελφέ. Σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού. Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση των πεζών. Σύστημα start and stop για μείωση της κατανάλωσης μέσα στην πόλη. Σε σύστημα infotainment δε έχουμε οθόνες 5 ή 8 ιντζών, έγχρωμες, αφείς, βρίσκεται σε ένα τοπίο black panel, δεν έχεις αυτό το πράγμα που να εξέχει παραπάνω ή λιγότερα και να επηρεάζει κάπως, και αυτό γίνεται αμέσως πιο εξοικειωμένο με τον τρόπο που το χειρίζεσαι, είτε ο οδηγός είτε ο συνοδηγός. Όσο για την τιμή του, Seat Ibiza FR 1000 TSI με 15.050 ευρώ και 1500 EVO TSI με 15.750 ευρώ.